Σοβάδες είδαν το πρωί φτάνοντας στο σχολείο τους μαθητές του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Οι σοβάδες είχαν πέσει από εξωτερικό τοίχο σε σημείο πολύ κοντά σε πόρτα εισόδου. Ενημερωθήκαμε σήμερα το πρωί για πτώση σοβάδων σε ένα μπαλκόνι, όχι μέσα σε τάξη, χθες το βράδυ στο 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Αμέσως ειδοποιήσαμε την τεχνική υπηρεσία με τους εξειδικευμένους τεχνίτες και επισκέφθηκαν το γυμνάσιο προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Η θέα της εικόνας αυτής προκάλεσε αναστάτωση και οδήγησε τους μαθητές στη λήψη της απόφασης για κατάληψη. Πραγματικά διαπίστωσαν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα υγρασίας στο συγκεκριμένο κομμάτι και ήδη τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκονται τα συνεργεία εκεί προκειμένου να το αποκαταστήσουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που στο σχολείο σημειώνεται περιστατικό άμεσα συνδεδεμένο με την κατάσταση του κτηρίου, που όντως δεν είναι καλή. Καθώς όπως ανέφερε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, είναι από τα παλαιότερα σχολικά κτίρια του Ηρακλείου. Το 4ο γυμνάσιο είναι ένα από τα παλαιότερα γυμνάσια της πόλης και το κτίριο που στεγάζεται είναι τουλάχιστον 50 ετών και ως εκ τούτου συνεχώς προχωρούμε σε παρεμβάσεις συντήρησης. Παρά το γεγονός ότι συχνά γίνονται εργασίες όπως τόνισε, απαιτείται περαιτέρω μέρημνα, κάτι που αναμένεται να προχωρήσει αφού ήδη ως κτίριο έχει ενταχθεί σε μεγάλη εργολαβία, προκειμένου οι εργασίες που θα ακολουθήσουν να είναι περισσότερες και η αναβάθμιση του κτηρίου ουσιαστική. Το έχουμε εντάξει σε μια μεγάλη εργολαβία, ώστε να μπορέσουμε να παρεύουμε ακόμα περισσότερο. Το πρόβλημα πάντως θα αποκατασταθεί σήμερα και τις επόμενες μέρες.